ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα σε αυτή την εκδήλωση. Έκατσα και μέτρησα και είδα το αρχείο μου. Το πρώτο άρθρο που έγραψα για να στηθεί το άγαλμα του Αλεξάνδρου στην Αθήνα επιτέλους ήταν το 85, κύριε Αντιδήμαρχε. Κάποιοι από εσάς ήταν αγέννητοι τότε, όπως ο φίλος μου ο Σάβας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι μια σπουδαία μέρα, μια σπουδαία μέρα να τιμούμε τον Αλέξανδρο, αυτή που περίπου τέτοια μέρα αναλήφθηκε στους ουρανούς και στήθηκε και το άγαλμά του επιτέλους του έφηπου νεαρού Αλεξάνδρου στην Αθήνα. Επίσης θα ήθελα να πω να μην κάνετε το λάθος να συγκρίνετε τον Αλέξανδρο με βαρβάρους όπως τον Καρλομάγνο και τον Ανίβα. Δεν έχει καμία σχέση ο Αλέξανδρος με αυτούς. Όταν ζυγίζουμε πράγματα και συγκρίνουμε πράγματα πρέπει να είναι όμοια, όχι ανώμοια. Το θέμα μου είναι παράξενο και έχει σχέση με την επέτειο που έχουμε αυτήν την χρονιά. Γιορτάζουμε εμείς, γιατί κάποιοι άλλοι δεν το γιορτάζουν, από το Κρινονάστη τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21. Θα μου πείτε τι σχέση έχει ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, οι πολυάριθμοι γιατροί που ακολουθούσαν τα στρατεύματα του Αλεξάνδρου, όπως ακούσατε από την φίλη μου τη Λιάνα, σήμερα θα διέγνωναν και μια νέα οφθαλμασθένεια, την ιστοριομοιοπία. Σημαντική ασθένεια, καθότι δεν έχει κοινό γιατρικό, δεν χτυπά τους οφθαλμούς του προσώπου, αλλά τους οφθαλμούς του νου. Και εμείς οι Έλληνες γνωρίζουμε πως νους ορά. Με τις νίκες κορυφαίου στρατηγικού σχεδιασμού και τακτικής, κυρίως στο Γρανικό, στην Ισό και τα Γαυγάμηλα, ο δοξόθρεπτος παμέγιστος των Ελλήνων, Μέγας Αλέξανδρος, επέτυχε την απελευθέρωση δεκάδων υποτελών δούλων από αυταρχικό, τυραννικό, σατραπικό ζυγό και βεβαίως την ευρεία διάδοση του ελληνικού πολιτισμού μέχρι τις μακρινές Ινδίες, αν όχι και παραπάνω, αν ακούσατε την ομιλία μου για τον ναυαρχό του. Παρεμπιπτόντως, άκουσα και για τον Πευκέστα που είπε η Λιάνα Σουβαλτζή προηγουμένως και θέλω να σας πω ότι ο τάφος του έχει βρεθεί. Είναι στη Μίεζα, κάτω από την Άουσα της Συμμαθίας και επιγραφεί και θραύσματα από την ασπίδα που κρατούσε. Όπως ξέρετε, είχε την ασπίδα του Αχιλλέως, την οποία κατασκεύασε ο Ήφαιστος. Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε βρει αρχαιολογικό υλικό από ένα δημιούργημα Θεού και ποιου του Ηφαίστου. Και όμως παρόλα αυτά εξακολουθούμε να λέμε τον τάφο αυτό τάφο της Κρίσεως. Από μια τοιχογραφία που έχει βρεθεί εκεί πέρα μέσα με το ραδάμανθι. Ντρεπόμαστε, φοβόμαστε να συνδέσουμε αρχαιολογικά ευρήματα με τον Μέγα Αλέξανδρο. Γιατί όλοι αυτοί που προανέφερα, αλλά και όλοι στις γης οι σκλάβοι, όπως λέει ο ποιητής, τρέφουν γι' αυτόν με αλφα κεφαλαίο ευγενείες θύματα. Και ενώ από τη Σκωτία έως το Πακιστάν υπάρχουν αδριάντες του, το ελληνικό κράτος εδέησε να τοποθετήσει έναν στην πρωτεύουσά του του κράτους, την Αθήνα, μόλις το 2019. Όμως σήμερα, με την ευκαιρία της επετείου των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 21, καλό είναι να ενθυμούμαστε πως ο Αλέξανδρος ήταν και τότε εκεί. Σε μια εποχή που όλοι έγραφαν επένους, κείμενα, ποίηματα στην αυτού μεγαλειότητα των Ναπολέοντα, κοινώς τον έγλυφαν, όπως συνηθίζουν να κάνουν όλοι οι μικροί, φτωχοί και ανόητοι, από τους οποίους είναι γεμάτοι οι τόποι. Ένας διαφωτιστής ξεχώρισε. Ήταν φυσικά ο Έλλην Ρήγας Βελεστινλής και εξέδωσε χάρτα για να επανενθυμίσει στους Έλληνες το μεγασημείο τους, το μεγαπρόσωπό τους, το μεγαπρόσωπο της αναφοράς τους, τον Μέγα Αλέξανδρο. Και τον έβαλε στα προεπαναστατικά έγγραφα και τις εκδόσεις του ο Μέγας Διαφωτιστής του Γένους των Ελλήνων. Και το 1797 εξέδωσε εγχάραγμα, όπως το έλεγε, με το Μέγα Αλέξανδρο από μία ανατολική κόκκινη πέτρα αγάθου που βρήκε. Και ήταν αυτό. Το εγχάραγμα τούτο, καθώς γράφει ο Μέγας Θεσσαλός, Θεταλός όπως υπέγραφε,
παριστάνει το πρόσωπο του Αλεξάνδρου και των αρχιστρατήγων του, όχι μόνο του, καθομοίωση μιας ανατολικής κόκκινης πέτρας αγάθου, είναι η αγκάτε, η λεγόμενη στην επιστήμη σήμερα, ή της ευρίσκεται στο αυτοκρατορικό ταμείο εν Βιέννη. Εκεί την είδε την πέτρα αυτή, αυτό εδώ το δαχτυλίδι δηλαδή, είδε ο Ρήγας και σκέφτηκε να το αντιγράψει, να το μεγαλώσει και να το κυκλοφορήσει σαν παράνομο φέιγ βολάν εκείνη την εποχή μέσα στο μαλακό υπογάστριο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Γράφει, τα τέσσερα τριγυρινά εικονίσματα, όπως τα έχει εδώ, παριστάνουν, υπάρχει ολόκληρη στο αρχείο πολιτισμού, μπορείτε να τη δείτε, την θριαβευτική είσοδό του εις την Βαβυλώνα, την φυγή των Περσών εις των Γρανικών ποταμών, την ήταν του Δαρίου και τέταρτον την φαμιλία του νικημένου του του βασιλέους εις τα σπόδας του Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος, συνεχίζει ο Ρήγας, γεννηθείς εις τους 355 π.Χ. εσπούδαξε την φιλοσοφία εις τον Αριστοτέλην. Έκαμε τα πρώτα δείγματα της Ανδρείας και της πολεμικής αξιότητός του εις την μάχη της Χερονίας. Υπό την διοίκηση του πατρός του και διαδέχθη των θρόνων της Μακεδονίας 21 χρόνου, γνωριστής αρχηγός των Ελλήνων εις τους 333. Και διήφθηνε τας δυνάμεις των κατά των Περσών, εχάλασε την αυτοκρατορία των εις την Ασίαν και την Αφρικήν και την ίνωσε με την ειδικήν του. Πολλοί αξιόλογοι πόλεις, σχεδόν εις την σήμερον ακόμη, το χρωστούν, το είναι δοτική, την ύπαρξήν τους. Απέθανε 32 χρόνων, βασιλεύσας 12. Και όλο τούτο έχει υπογραφεί. Εξεδόθη παρά του Ρήγα βελεστιν λίθεταλού χάριν των Ελλήνων και των Φιλελλήνων το 1797. Αν λοιπόν ο Ρήγας είναι ο μέγας βάρδος της προπομπός και προπομπός της Επαναστάσεως του 21 και είναι, τότε ο Αλέξανδρος είναι η λύρα και το όχημά του. Η έκδοση αυτή λειτουργήσε όπως οι αφίσες, όπως τα πόστερ που έχουν τα παιδιά και τα κρεμάνε εκεί που αγαπάνε, στα δωμάτια τους ή οπουδήποτε. Κυκλοφόρησε σαν παράνομο επαναστατικό υλικό μέσα στην Αυστρία. Ένας από τους λόγους που κυνηγήθηκε ο Ρήγας. Έτσι, οι Έλληνες ξαναήλθαν σε στενή επαφή με τον Μέγα Αλέξανδρο το 1797. Και μόλις μετά από 24 χρόνια, διάστημα μικρότερο μιας γενιάς, εκήρυξαν την Επανάσταση και πάλι κατά μιας αυτοκρατορίας, όχι της Περσικής, αλλά της Οθωμανικής αυτή τη φορά. Τέλος, δεν θα πάψουμε να πιέζουμε για να καθιερώσει το ελληνικό κράτος Παγκόσμια ημέρα μνήμης του Αλεξάνδρου. Με σάλπιγγες, τύμπανα, σημαίες και ιαχές, πάνδημες σε εορτές απ' άκρης άκρης στην Ελλάδα και σε όλον τον ελληνισμό. Και κάτι ακόμη. Όσο δεν μας υποδεικνύεται επισήμως από το ελληνικό κράτος, το ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού που πάσχει από κάρωση, το πού είναι ο τάφος του, πού είναι το φέρετρό του και πού είναι τα ιερά του κόκαλα, από τα οποία είναι βγαλμένη η ελευθερία μας, η δικιά μας και όλων των υποδούλων του κόσμου, δεν έχουμε νεκρό. Αρνούμαστε να πιστέψουμε ότι έχουμε νεκρό, όπως θα έλεγαν και οι αστυνόμοι και οι δικηγόροι στα δικαστήρια. Πού είναι ο νεκρός? Και όσο δεν έχουμε νεκρό, εμείς οι Έλληνες ξέρουμε, συνηθίζουμε και συνηθίσαμε τόσα χρόνια. Μάθαμε πια να αναμένουμε τους αγαπημένους μας, κατατάσσοντάς τους όχι στους νεκρούς, αλλά με παρηγορία στους αγνοούμενούς μας, που επεκθέουν στα επέκεινα όρια και τους οποίους θεωρούμε εν δυνάμει πάντα ζωντανούς ανάμεσά μας. Ευχαριστώ.